εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέ διασούτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλλήλεις αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιο. Την οικουμένη σαγηνεύσας φιλανθρωπεδόξαση. Καθίστε. Στην προηγούμενη σύναξή μας μιλήσαμε και είδαμε μέσα από το βιβλίο «Χαρισματική οδός» του γέροντα Εμιλιανού, του Σημενοπετρίτη, όπου μιλάει για τον Άγιο Νύλο τον Καλαβρό, μας είπε ποιος είναι εκείνος ο οποίος έχει το αποστολικό φρόνημα. Και εκείνος ο οποίος έχει το αποστολικό φρόνημα είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έχει ταπείνωση αλλά και αφήνει όλη του τη ζωή στα χέρια του Θεού. Εφαρμόζει δηλαδή το πας και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Τα αφήνω τα πάντα, δεν ενεργώ εγώ. Αφήνω τη χάρη του Θεού να ενεργήσει επάνω. Αυτό το πράγμα μας λέει ότι έκανε και ο Άγιος Νύλος ο Καλαβρός. Και μας είπε ότι αυτός που έχει αυτό το φρόνημα, δηλαδή αυτή τη σκέψη, αυτός ο άνθρωπος κάνει για μοναχός, κάνει για μοναχή. Και όπως εμείς συμπληρώσαμε στο κείμενο το οποίο διαβάζουμε, αυτός κάνει και για οικογενειάρχης. Αυτός μπορεί να κάνει μια σωστή και καλή οικογένεια. Για να δούμε το σημερινό κείμενο, τι έχει να μας πει. Έχουμε, λέει λοιπόν, ενώπιόν μας τον Όσιο, τόσο ζωηρό, τόσο απλό, τόσο ταπεινό, τόσο δυναμικό, τόσο τέλειο, τόσο χαριτωμένο, όπως τον θέλησε ο Θεός. Βλέποντάς τον, μπορούμε και εμείς να κρίνουμε τώρα τον εαυτό μας. Αδελφοί μου και παιδιά μου, για να δούμε εάν πορευόμεθα ορθά, εάν όντως είμεθα μοναχή ή είμεθα αμόναχη μοναχή. Διότι και ο Απόστολος ακόμα, ενώ μόλις προηγουμένως ήταν Απόστολος, τώρα είναι δυνατόν να μην είναι. Μας λέει λοιπόν ότι πρέπει να προσέχουμε στη ζωή μας, διότι μπορεί να είμαστε σήμερα χριστιανοί. Αύριο, αν δεν προσέξουμε τις παγίδες του διαβόλου, μπορεί την ιδιότητα του χριστιανού να τη χάσουμε. Να φύγει το Άγιο Πνεύμα που μπήκε μέσα μας κατά την ώρα της βαπτίσεώς μας, από απροσεξίες δικές μας. Μπορούμε να αρνηθούμε τον Χριστό και να γίνουμε σαν τον Απόστολο Ιούδα, ο οποίος ήταν Απόστολος και ξαφνικά έπαψε να είναι Απόστολος, γιατί πρόδωσε και εγκατέλειψε τον Χριστό. Το ίδιο λέει μπορεί να πάθουμε εμείς. Πρέπει να ελέγχουμε τον εαυτόν μας. Το ίδιο μπορεί να πάθει ο ίδιος ο χριστιανός. Να είναι χριστιανός και με μια προσεξία να φύγει μακριά από τον Χριστό. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή στη ζωή μας, στην πορεία μας, στα βήματά μας. Και απευθυνόμενος προς εμάς τους μοναχούς, μας λέει ο γέροντας, ότι πρέπει να δούμε εάν πορευόμεθα σωστά, εάν είμαστε όντως μοναχοί ή αν είμαστε μοναχοί αμόναχοι. Δηλαδή τι, δεν έχουμε αυτό το αποστολικό φρόνημα,
ενώ μπορεί να το είχαμε, να το χάσαμε. Ενώ μπορεί να είχαμε αυτή την ταπείνωση στην αρχή, να τη χάσαμε. Και να μπήκε μέσα το πείσμα μας, το πείσμα, το εγώ μας, ο εγωισμός, να μπήκαν άλλα πράγματα μέσα στην ψυχή μας, τα οποία αυτό που μας έδωσε ο Χριστός την πρώτη μέρα, όταν που ήρθαμε στο μοναστήρι, σήμερα να μην το έχουμε. Και γι' αυτό λέει να ελέγχουμε τον εαυτό μας, όπως πρέπει να ελέγχουμε το τζάκι, το οποίο βλέπω σβήνει. Το τζάκι γιατί δεν έβαλαν ξύλα. Και σβήνει το τζάκι. Άρα πέφτει η φλόγα. Άρα σε λίγο θα παγώσει ο χώρος εδώ που καθόμαστε. Έτσι παγώνει και η ψυχή μας. Έτσι παγώνει και η ψυχή μας. Εάν δεν υπάρχει η φλόγα του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ψυχή μας. Εάν εμείς όμως για να υπάρχει φλόγα του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να κρατούμε μέσα μας αυτό το αποστολικό φρόνημα. Δηλαδή την ταπείνωση, μακριά ο εγωισμός από μας, μακριά το πείσμα, μακριά ο θυμός, μακριά τα νεύρα, μακριά όλα αυτά. Αλλά με την καρδιά μας όπως ήμασταν, σαν μικρά απλά παιδιά, έτσι να την κρατάμε πάντοτε την καρδιά μας, καθαρή, αμόλυντη, ταπεινή και αποστολική. Να είναι δοσμένη για πάντα στο Θεό. Λίγο αν ξεφύγουμε από εκεί, χάνουμε την αποστολική ιδιότητα. Ξεπέφτουμε. Και ενώ φοράμε το ράσο, είμαστε μοναχοί αμόναχοι. Αυτό λέει να ελέγξουμε. Μήπως είμαστε τζάκι μεν, αλλά σβησμένο που δεν προσφέρει τίποτα. Ένα τζάκι που δεν προσφέρει τίποτα. Αυτό λοιπόν χρειάζεται καθημερινά να το προσέχουμε και πρέπει μόνοι μας να τροφοδοτούμε με τη μελέτη, με την προσευχή, με την ταπείνωση, με την αγάπη προς όλους. Να ελέγχουμε την κατάσταση της ψυχής μας ανά πάσα στιγμή. Εάν δεν την ελέγχουμε, υπάρχει κίνδυνος να ξεφύγουμε. Όσοι μοναχοί ξέπεσαν, ξέπεσαν γιατί οι ίδιοι δεν πρόσεξαν. Να το θυμόσαστε. Όσοι μοναχοί ξεπέφτουν από το μοναχικό του σχήμα και γίνονται αμόναχοι μοναχοί, φταίνε γιατί οι ίδιοι δεν πρόσεξαν τον εαυτόν τους. Δεν τον πρόσεξαν. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή χρειάζεται σε αυτό που είμαστε. Αλλά το ίδιο χρειάζεται και προς τους χριστιανούς. Γιατί αν κινδυνεύει ο μοναχός που έχει πάνω από το κεφάλι του ένα γέροντα, έχει τόσους αδελφούς και πατέρες πάνω από το κεφάλι του και υπάρχει περίπτωση να ξεπέσει και να γίνει αμόναχος μοναχός, σκεφτείτε τι κινδύνους διατρέχει ο κοσμικός, ο χριστιανός δηλαδή που ζει μέσα στον κόσμο. Πόσους κινδύνους διατρέχει αυτός ο άνθρωπος? Πάρα πολλούς. Άρα υπάρχει περίπτωση αυτός ο άνθρωπος πολύ εύκολα να χάσει αυτή την ταπείνωση και να το πιάσει το εγώ του. Αντί να τα αφήσει όλα τα πράγματα στο Θεό, να θέλει αυτός να τα βγάλει πέρα. Και πόσοι οικογενειάρχες δεν έχω δει που εγώ θα τα βγάλω, εγώ θα κάνω, εγώ θα φτιάξω, εγώ θα διάξω για τα παιδιά μου, για το σπίτι μου, την οικογένειά μου. Και τελικά τι πετυχαίνει? Ένα μηδέν. Ένα μηδενικό. Βλέπεις αργότερα έχει μια οικογένεια θρύψαλα, κομμάτια. Κομμάτια η οικογένεια. Γιατί δεν την άφησε στα χέρια του Θεού. Γιατί δεν είχε ταπεινό φρόνημα. Δεν κινδυνεύουμε λοιπόν μόνο εμείς, κινδυνεύουν και οι χριστιανοί. Και ο κάθε άνθρωπος κινδυνεύει. Αφού κινδύνεψε οι Απόστολοι.
Είδατε, και ο Πέτρος την έπαθε. Και ο Πέτρος δεν έπαθε μόνο ο Ιούδας. Την έπαθε και ο Πέτρος. Την έπαθε και ο Θωμάς. Δεν την έπαθε μόνο ο Ιούδας. Ο Ιούδας απλώς δεν μετανόησε και δεν γύρισε. Θα μπορούσε να μετανοούσε και ο Ιούδας και να γύρισε. Όπως γύρισε ο Πέτρος. Όπως αμέσως ο Θωμάς, ενώ πήγε να αμφιβάλλει, αμέσως τι φώναξε, ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Αμέσως του μπάρισε. Είναι αυτό που έκανε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, όταν είδε να πέφτουν οι άγγελοι και ο Ιωσφόρος πήγε να πέσει και εκείνος. Παρασύρθηκε. Δεν παρασύρθηκε μόνο το τάγμα, ξέρετε, του Ιωσφόρου. Το τάγμα του Ιωσφόρου τα ακολουθούσαν άγγελοι και από τα άλλα τα τάγματα. Δηλαδή φεύγαν άγγελοι και προσχολούνται στο τάγμα του Ιωσφόρου που έπεφτε. Και γι' αυτό φωνάζει «Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου» ο Γαβρίλ. Και σταμάτησαν οι άγγελοι. Και σταμάτησαν. Άρα όταν μπορεί να πέσει και ο άγγελος, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό ακριβώς έκανε ο Θωμάς. Μόλις είδε ότι έπεφτε, σου λέει τι είναι αυτό, αμφιβάλλω για τον Κύριό μου. Αμέσως τι είπε, ο Κύριός μου και ο Θεός μου, έπεσε και τον προσκύνησε. Αμέσως ο Πέτρος έκλαψε πικρά. Μόλις κατάλαβε ότι αρνήθηκε τον Χριστό, έκλαψε πικρά και πήγε και ζήτησε συγγνώμη για να επανέλθει στην αποστολική του θέση. Και βλέπετε εδώ ότι ο Χριστός που είναι γεμάτος αγάπη, αμέσως του έδωσε την πρώτη τη θέση. Πάλι εκεί που ήταν. Ο Πέτρος ξαναπήρε πάλι τη θέση την οποία έχει. Μέχρι και σήμερα. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι πόσο εύκολο είναι να πέσει κανείς από εκεί που είναι, αλλά και πόσο εύκολο είναι πάλι η μετάνοια να σε επαναφέρει στην πρώτη σου θέση. Κάτι που δεν το έκανε τελικά ο Ιωσφόρος. Και γι' αυτό έγινε διάβολος. Και γι' αυτό ο εγωισμός πραγματικά δαιμονοποιεί τον άνθρωπο. Άραγε εμείς είμαστε πραγματικοί μοναχοί. Πόση αγρυπνία χρειάζεται, πόση αέναος ενατένισης του εαυτού μας, για να είμεθα βέβαιοι ότι έχουμε βρει ολόκληρο το Χριστό, ότι δεν έχουμε πέσει έξω και ότι δεν θα βρεθούμε αδόκιμοι εμείς που είμαστε οι ζωντανότερες και αληθινότερες εικόνες του Θεού. Είναι φοβερό να είσαι η εικόνα του Θεού και να είσαι ψυχικά νεκρός. Πόσο λέει ανατένιση θέλει μέσα μας, στον εσωτερικό μας κόσμο. Πόση αγρυπνία, όχι αγρυπνία με την έννοια να κάνεις μια αγρυπνία στον ναό, να αγρυπνείς, να είναι το μάτι σου ξάγρυπνο της ψυχής σου, για να μην πέσεις, για να μην πέσεις, ώστε μην τυχόν βρεθούμε αδόκιμοι. Δηλαδή μήπως δεν βρεθούμε όπως μας θέλει πραγματικά ο Θεός. Και ενώ είμαστε εικόνες του Θεού, να βρεθούμε τελικά ότι είμαστε νεκρές εικόνες του Θεού. Και αυτό μπορεί να γίνεται κάθε μέρα. Οι άνθρωποι, προσέξτε, να μας φιλούν τα χέρια, να μας προσκυνούν, να μας παραδέχονται ότι είμεθα εικόνες του Θεού, αλλά εμείς να είμεθα και να περιφέρουμε αυτής το ικρίωμα του θανάτου και τον ίδιο το θάνατο που μας χωρίζει από το Θεό και από την αιωνιότητα. Σκεφτείτε, λέει, ότι οι άνθρωποι έξω σας ευλαβούνται και σας προσκυνάνε σαν εικόνες του Θεού και εμείς απευθύνεται σε μοναχούς και εμείς, λέει, να είμεθα νεκροί περιφέροντες το ικρίωμα του θανάτου. Γιατί βλέπετε, αυτό το ξέρουμε ψυχικά μέσα του ο καθένας. Απ' έξω δεν φαίνεται. Ο άλλος βλέπει ένα ράσο, το ευλαβείται, το τιμά, αλλά τελικά είναι ζωντανός νεκρός. Και πώς βρέθηκε νεκρός? Γιατί άφησε το τσάκι να σβήσει. Άφησε την καρδιά του να παγώσει.
Κάποιος φταίει που το τζάκι σβήνει τώρα. Κάποιος είναι υπεύθυνος να βάλει ξύλα. Δεν είναι έτσι. Αν παγώσει το δωμάτιο, κάποιος ευθύνεται. Και ποιος ευθύνεται? Αυτός που δεν έβαλε ξύλα. Δεν ευθύνεται το ξύλο. Δεν ευθύνεται το τζάκι μόνο του. Ο υπεύθυνος του τζάκι. Αυτός που έχει ληστεί είναι υπεύθυνος. Και είναι, αυτός έχει την ευθύνη. Το ίδιο για την ψυχή μου. Εγώ είμαι ο υπεύθυνος της ψυχής μου. Εγώ αν αφήσω την ψυχή μου να παγώσει και να νεκρωθεί, είμαι υπεύθυνος. Δεν ευθύνονται οι άλλοι. Αυτό είναι μια καλή δικαιολογία να τα ρίχνω στους άλλους για να δικαιολογώ το εγώ μου. Να, δηλαδή, δεν φταίω εγώ που είμαι έτσι, αλλά εκεί με οδηγήσαν οι άλλοι. Αυτή η καλή δικαιολογία. Είναι να μου θυμίσουν αυτούς που διαλύσανε τα σπίτια τους και αφού τα διέλυσαν, μου έρχονται και μου λένε, γέροντα, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα, αλλά τα μάγια μου κατέστρεψαν το σπίτι. Τι εύκολη λύση να τα ρίχνω σε άλλους, ότι ήρθε η μάγισσα και ο μάγος και μου έκανε μάγια και γι' αυτό διαλύθηκε το σπίτι μου. Όχι ότι εγώ έκανα κακή διαχείριση και κακό τρόπο ζωής μες στο σπίτι. Βλέπετε, ο άνθρωπος δεν ρίχνει εύκολα ευθύνη στον εαυτό του. Πάντα του φταίνει η άλλη. Πάντα του φταίνει η άλλη. Γι' αυτό το λόγο, εμείς που πρέπει να έχουμε την ταπείνωση, πρέπει τις ευθύνες να τις αναλαμβάνουμε εμείς. Εγώ δεν έβαλα και δεν πρόσεξα και το τζάκι της ψυχής μου και είναι στο δικό μου χέρι, σαν τον Πέτρο, να το ξανανάψω. Για να αποκτήσω την πρώτη ομορφιά που είχε η ψυχή μου όταν γνώρισα τον Χριστό. Έχω την πρώτη ζεστασιά. Γι' αυτό αυτό το συναντάμε και στην Αποκάλυψη, που λέει προς έναν επίσκοπο, λέει ο Χριστός, θυμήσου που ήσουνα, μνήσθητη πόθεν πέπτοκας, και ξανασήκω, του λέει, και απέκτησε την ομορφιά που είχες και τότε πάλι. Το λέει σε έναν επίσκοπο, ο οποίος έπεσε, άφησε δηλαδή την ψυχή του και πάγωσε. Άφησε την ψυχή του και πάγωσε. Μου έγινε σκλιαρός, του λέει. Μου έγινε σκλιαρός. Θυμήσου που ήσουνα. Που ήσουν και τώρα μου έπεσες. Ξαναγίνει όπως ήσουν. Και ο Θεός με τη μετάνοιά μας, με τα δάκρυά μας, μας ξαναβάζει στη θέση που είμαστε. Αρκεί εγώ να δεχτώ ότι εγώ φταίω. Όχι μου φταίει ο άλλος. Όχι η γυναίκα να ρίχνει την ευθύνη στον άντρα. Όχι ο άντρας να ρίχνει την ευθύνη στη γυναίκα. Να αναλάβω εγώ τις ευθύνες μου. Εγώ τις ευθύνες μου. Γιατί εγώ δεν είχα ταπεινό φρόνημα. Εγώ δεν άφησα τελικά τη ζωή μου στα χέρια του Θεού. Ήθελα να την κουμαντάρω εγώ. Και αυτό το εγώ με κατέστρεψε. Αυτό το εγώ καταστρέφει τον άνθρωπο. Ο Άγιος Νείλος είναι μια μοναδική ευκαιρία για να δούμε και να κρίνουμε και να συγκρίνουμε τον εαυτό μας. Εάν ο Θεός έχει μια προσδοκία από εμάς, εάν δηλαδή ο Θεός περιμένει κάτι από εμάς και περιμένει, όπως περιμένει και ο πατέρας από τα παιδιά του, τι άλλο μπορεί να είναι αυτή η προσδοκία παρά το μοναστήρι και η εκκλησία να είναι γεμάτη από τέτοιες ψυχές με αποστολικό φρόνημα και με αποστολική ζωή. Αυτό περιμένει ο Χριστός από εμάς. Από όλους μας. Και η Εκκλησία. Να έχουμε αποστολικό φρόνημα. Όλα τα μέλη της. Είτε είναι επίσκοποι, είτε είναι ιερείς, είτε είναι μοναχοί, είτε είναι μοναχές, είτε είναι λαϊκοί. Όπως ο πατέρας λέει, κάτι προσδοκά από τα παιδιά του. Τι αναμένει? Έτσι το ίδιο αναμένει ο Θεός Πατέρας, λέει, από εμάς. Να έχουμε αυτό το φρόνημα.
Γι' αυτό μας δίνεται η ευκαιρία τώρα μέσα από τον Άγιον Ύλο να συγκρίνουμε την ζωή μας. Γι' αυτό ας ευχόμεθα ο Θεός να κτίζει μέσα μας αυτό το αποστολικό φρόνημα και αποστόλους να ετοιμάζει εν ημίν, και τότε χωρίς να το θέλουμε θα πληρούμε τη δόξα του Θεού. Και αν δεν το έχουμε, λέει, να ευχόμεθα ο Θεός να μας δώσει αυτό το αποστολικό φρόνημα, δηλαδή αυτή την ταπείνωση, αυτή την καθαρότητα, αυτό το να αφήνουμε τα πάντα στα χέρια του Θεού. Δώσ' μου το Θεέ μου. Γιατί έτσι ετοιμάζει αποστόλους ο Θεός και δοξάζεται το όνομά Του. Διότι να το ξέρετε, λέει, ούτε οι προσευχές μας γεμίζουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Επρόκειται, λέει, οι προσευχές μας να μας στείλουν στις Βασιλείες των Ουρανών. Ούτε η επιθυμία μας. Αχ, επιθυμώ να μπω στη Βασιλεία των Ουρανών. Ούτε η αγρυπνία μέσα στο ναό θα μας στείλει στη Βασιλεία των Ουρανών. Παρά μόνον αυτή η αληθινότητά μας, το να είμαστε όπως μας έχει κάνει ο Θεός, εναποτιθέμενοι στα χέρια Του όλη μας τη ζωή και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώνεται. Άρα βλέπετε ότι όλα αυτά, όπως και όπως διαβάζαμε και στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, οι προσευχές, οι μετάνοιες, οι λειτουργίες, οι ακολουθίες, η μελέτη, τα κομποσκήνια, είχαμε κοιτίες, τα πάντα, λέει, δεν σε στέλνουν αυτά στον παράδεισο. Ούτε οι νηστείες σου, ούτε οι εξομολογήσεις σου. Δεν σε στέλνουν. Αυτά είναι το τυπικό μέρος. Ο τύπος. Δεν σε στέλνει αυτό, λέει, στον παράδεισο. Στον παράδεισο σε στέλνει η ταπείνωση και να αφήσεις στα χέρια της ψυχής σου, στα χέρια του Θεού, να αφήσεις την ψυχή σου. Δεν σε σώζουν τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα τι κάνουν? Σε γυμνάζουν. Σε γυμνάζουν. Δηλαδή η νηστεία τι σε κάνει? Ενώ θέλω να φάω, μου κόβεται το θέλω. Το εγώ μου δηλαδή. Δεν μπορώ να φάω. Με μαθαίνει στην εγκράτεια. Δηλαδή να μην κάνω το δικό μου το θέλημα, αλλά να κάνω αυτό που θέλει ο Θεός. Αυτό με μαθαίνει η νηστεία. Η προσευχή τι με μαθαίνει? Να έχω συνομήλικό μου το Θεό. Συνομιλητή μου, συγγνώμη. Συνομιλητή μου το Θεό. Να σκέφτομαι ότι ζω μέσα με το Θεό. Αυτό είναι η προσευχή. Συνομιλία με το Θεό. Άρα να αισθάνομαι την παρουσία του Θεού στη ζωή μου. Την παρουσία του Θεού στη ζωή μου. Και γι' αυτό και μένα, Κύριε ελέησον, Κύριε σου Χριστέ ελέησον με. Σώζομαι. Σώζομαι. Και γι' αυτό είδα το Χριστός. Δεν δίδαξε μακροσκελείς προσευχές, ούτε αγρυπνίες. Δεν δίδαξε. Εμάς όμως οι αγρυπνίες, τι κάνουν οι προσευχές? Μας βοηθάνε. Μπας και το βάλουμε στο μυαλό μας. Να ζήσουμε την παρουσία του Θεού μέσα στην ψυχή μας. Να ζήσουμε. Όχι ότι θα σε σώσει η αγρυπνία, ούτε θα σε σώσει η νηστεία, ούτε θα σε σώσουν οι μετάνοιες. Μετάνοιες το οδηγούν στην ταπείνωση, ότι είσαι χώμα, και γι' αυτό κάνεις προς το χώμα της μετάνοιας. Σε ένα τίποτα, να θυμάσαι και να βλέπεις το έδαφος, το χώμα, και ότι εκεί μέσα θα μπεις γη και εις γη να πελέψει. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Λοιπόν, έφτασε, λέει, λοιπόν ο Άγιος στο μοναστήρι του, όπως φτάσαμε και εμείς εδώ στο δικό μας μοναστήρι. Θα δούμε συνεχεία πως έζησε εκεί και πως προχώρησε στην πορεία του. Θα δούμε, λέει, στη συνέχεια παρακάτω. Ένα από τα χαρακτηριστικά του Αγίου ήταν ότι είχε τόσες ζωές όσων Αγίων διάβαζε τους βίους και τους εμιμήτων και τους πραγμάτων στον εαυτό του. Είχε τόσες πολλές ζωές, λέει. Όχι ότι επανερχόταν, αυτό που λένε οι Βουδιστέ, δεν εννοεί. Και ο Ινδουισμός με τα ψυχώσεις και τέτοιες βλακίες, δεν εννοεί αυτό. Όχι, εννοεί ότι είχε τόσες ζωές. Δηλαδή διάβαζε τη ζωή ενός Αγίου και έλεγε «Α, θα μιμηθώ από αυτό τον Άγιο αυτό».
και μιμήτω τον Άγιο Νούφριο. Μετά διάβαζε τον Άγιο Γιώργιο, θα μιμηθώ αυτό και από τον Άγιο Γιώργιο. Δηλαδή από τον κάθε Άγιο εμιμήτω τη ζωή του. Έτσι εμιμήτω ταυτόχρονα πολλούς Αγίους. Αυτό μας λέει. Και τους εμιμήτω και τους πραγμάτωνε στον εαυτόν του. Προσπαθούσε δηλαδή αυτά που έκαναν οι Άγιοι με την ευλογία του γεροντά του να τα κάνει πράξη και στον εαυτόν του. Ήταν δηλαδή πολυσχηδής άνθρωπος, ποικίλος, ζωηρός και μέσα του συνάθριζε ό,τι καλό έβρισκε στους Αγίους. Ό,τι καλό έβρισκε, που σημαίνει ότι οι Άγιοι δεν έχουν μόνο καλά, έχουν και στραβά, έχουν και αμαρτήματα οι Άγιοι, έχουν και ανάποδες. Και όπως έλεγε ο γέροντας Αυγουστίνος ο Καντιώτης, ακόμα και ο ήλιος έχει κοιλίδες, μαύρες λέει, μεγάλες, μπορεί να λάμπει λέει. Εμείς δεν τις βλέπουμε, εμείς βλέπουμε τη λάμψη λέει του ηλίου. Έτσι και όταν βλέπουμε έναν Άγιο, εμείς βλέπουμε τη λάμψη του Αγίου. Αλλά τις μαύρες κοιλίδες τις ξέρει ο Θεός. Γιατί και οι Άγιοι είχαν αμαρτήματα, ελαττώματα, και γι' αυτό λέει ό,τι καλό έβρισκε στον Άγιο το έπαιρνε. Σαν τη μέλισσα. Σαν τη μέλισσα. Και το εμιμήτω. Εκείνος όλους τους Αγίους τους εμιμήτω. Εμείς λέει τώρα ο γέροντας Εμιλιανός ας μιμηθούμε τουλάχιστον τη ζωή ενός Αγίου. Και ο Άγιος που τώρα βλέπουμε μπροστά μας είναι ο Άγιος Νίλος. Μήπως όμως ο Όσιος επειδή είχε πολλά χαρίσματα και η εμφάνειά του δήλωνε την παρουσία του Θεού, μήπως είναι μια τελείως ξεχωριστή και ειδική περίπτωση που δεν μπορούμε εμείς να τη μιμηθούμε? Γιατί ήταν πολυσχηδής ο Άγιος. Και λέει μήπως εξετάζουμε έναν Άγιο ο οποίος ήταν πολύπλευρος Αδάμας. Διαμάντι το οποίο έχει πολλές πλευρές. Μήπως εμείς δεν μπορούμε αυτό να το κάνουμε, γιατί δεν είναι έτσι ο χαρακτήρας μας? Νομίζω λέει ο γέροντας Εμιλιανός ότι είχε χαρίσματα όπως έχουν όλοι οι άνθρωποι. Τίποτε το ιδιαίτερο. Ποιο χάρισμά του ήταν ιδιαίτερο? Ελκύστηκε και αυτός από μια γυναίκα. Όπως και άλλοι. Όπως και άλλοι άνθρωποι ελκύστηκε από μια γυναίκα. Όπως και άλλοι. Και πήγε μαζί της. Την παντρεύτηκε. Έκανε και ένα παιδί. Τι το παράξενο λέει. Είχε χρήματα. Τι το παράξενο λέει. Και άλλοι άνθρωποι έχουν χρήματα. Έκανε εμπόριο. Ήταν έμπορας. Τι το παράξενο. Όπως κάνουν και άλλοι άνθρωποι. Το ότι ο ηγούμενος του Ναζαρίου, της μονής του Ναζαρίου, απεφάσισε μόλις τον είδε να τον κάνει ηγούμενο, σημαίνει ότι ο ηγούμενος είχε διορατικότητα και κατάλαβε τι είχε μέσα του αυτός ο άνθρωπος. Ή δηλαδή κατάλαβε ότι είχε αποστολικό βίο και φρόνημα και σχήμα και ταπείνωση και εδώ. Τον κοίταζε κάποιος τον Άγιο Νίλο και κοκκίνιζε. Αλλά είχε και αποφασιστικότητα ο Άγιος. Είχε αποφασιστικότητα. Εξομολογήθηκε. Ειλικρινά δεν έκρυψε τίποτα από τη ζωή του και παρέθεσε όλο τον εαυτό του, άφησε όλο τον εαυτό του στα χέρια του ηγουμένου. Γιατί? Διότι ο ηγούμενος, σας το έχω ξαναπεί, είναι εκείνος που δίνει λόγο στο Θεό για την ψυχή σας. Ο ηγούμενος είναι. Εάν κρύψω κάτι από τον ηγούμενο δεν σώζεστε. Οποιοδήποτε κρύψει κάτι δεν σώζεται ή κρύψει κάτι από την ηγουμένη, διότι αφήνει όλη του τη ζωή, την αφιερώνει, και κάτι κρυφό αν μείνει έχασε την ψυχή του. Του κόσμου τα καλά να κάνει, του κόσμου τα καλά. Μου ήρθε κάποτε ένας μοναχός από ένα άλλο μοναστήρι να εξομολογηθεί γιατί κάτι είχε κάνει και ντρεπόταν να το πει στον ηγούμενο. Το εξομολογήθηκε, το συγχώρησα, αλλά του είπα, για να σωθείς πρέπει να πας στον ηγούμενό σου να το πεις. Ιδάλλως δεν θα βρεις παιδί μου σωτηρία.
Το ότι ήρθες σε μένα και εξομολογήθηκες, συγχωρέθηκες αναμάρτημα. Θα βρεθεί εμπόδιο όμως αυτό μπροστά στο θρόνο του Θεού. Θα κλείσει η πόρτα του παραδείσου για σένα. Δεν μπορεί να έχεις κρυφό από τον ηγούμενο. Τα πάντα, αφήνεις τα πάντα τη ζωή σου. Αυτό λοιπόν το είδε ο ηγούμενος της Μονής Ναζαρέου και γι' αυτό εξομολογήθηκε, λέει ο Άγιος Νίλος, άφησε τον εαυτό του, όλη την ψυχή του, στα χέρια του ηγουμένου και στους αδελφούς και στους αδελφούς. Γιατί άφησε, δεν έλεγε τη ζωή του στους κοσμικούς για να μην τους σκανδαλίσει. Δηλαδή δεν τους έλεγες, ξέρεις, εγώ ήμουν παντρεμένος, είχα και παιδί, ήμουν έμπορος, έκανα αυτή τη δουλειά. Όχι. Γιατί ο λαϊκός μπορεί να σκανδαλιστεί. Ο λαϊκός δεν ξέρει, βλέπει ένα ραζοφό. Ο λαϊκός βλέπει ένα μοναχό. Και γι' αυτό η συμπεριφορά του μοναχού πρέπει να είναι μοναχική συμπεριφορά. Το πώς κάθεται, το πώς μιλάει. Δηλαδή όταν είσαι λαϊκός, μπορείς να πας, ας πούμε, κάτω στην πόλη και να πεις «Α, γεια σου κυρά Λένη, τι κάνεις ως λαϊκός, πώς είσαι τα παιδιά, τι γίνεται, γεια σου να πεις σε έναν άλλο κύριο Μανώλη, τι γίνεται, μωρέ τα παιδιά πώς πάνε, η γυναίκα καλά». Ως λαϊκός μπορείς να το κάνεις. Ως μοναχός δεν μπορεί να έχεις αυτή τη συμπεριφορά. Ως μοναχός πηγαίνεις, το περπάτημά σου είναι μοναχικό, η συμπεριφορά σου είναι μοναχική. Καλημέρα σας, τι κάνετε, ευλογείτε, καλή σας ημέρα, ο Θεός να σας ευλογεί. Όσο γνωστός και να είναι. Γιατί από τη συμπεριφορά σου μπορεί να σκανδαλιστεί. Από τη συμπεριφορά σου μπορεί να σκανδαλιστεί. Και γι' αυτό πρέπει να είναι η συμπεριφορά σου ευγενική. Εκπροσωπείς τον Χριστό εκείνη την ώρα. Φαντάζεσαι τον Χριστό να πέρναγε και να μίλαγε «Ε, μωρέ Μανώλη, τι κάνεις, πώς είσαι, άι μωρέ, τι γίνεται, να, κατέβηκα κι εγώ από το μοναστήρι να ψωνίσω σήμερα». Επίσης, πού κατέβηκε αυτός ο αγρίκος. Και είναι αυτή η συμπεριφορά Χριστού. Θα σκανδαλιστεί. Μα το κάνεις. Η συμπεριφορά σου είναι ευγενικότατη. Ευγενικότατη. Όπως έλεγα εγώ κάποτε σε ένα μοναχό που απαντούσε στα τηλέφωνα και απαντούσε απότομα στο τηλέφωνο. Και του έλεγα, όχι παιδί μου, δεν μπορεί να μιλάς έτσι στο τηλέφωνο. Μα είναι έτσι η φωνή μου, μου λέει. Θα την αλλάξεις τη φωνή σου. Δηλαδή σήκωνε το τηλέφωνο, ο μοναχός έτσι μιλούσε ο άνθρωπος. Και έλεγε, ποιος είναι, ναι, τι θέλετε. Αφού μια φορά τρόμαξα εγώ, λέω καπαλού πήρα. Και είχα πάρει στο μοναστήρι. Και το κλείσα. Και το έκλεισα το τηλέφωνο. Και μετά του είπα πώς πρέπει να μιλάει. Ευλογείτε, εδώ είναι η Ιερά Μονή, τι θέλετε. Παρακαλώ να σας εξυπηρετήσω. Τώρα μιλάς. Θέλει προσεκτικά, προς όλους. Γιατί ο λαϊκός μπορεί να σκανδαλιστεί. Και αλίμονο αν εγώ τον σκανδαλίσω. Αλίμονο αν εγώ τον σκανδαλίσω. Και γι' αυτό στους αδελφούς μου, που είμαστε μια οικογένεια, όπως και στο γέροντα λέω τα πάντα και λέμε τα πάντα, συζητούμε τα πάντα σε μια οικογένεια. Με τους απ' έξω δεν μιλάμε, ούτε το τι φάγαμε. Δεν τον απασχολεί τον κοσμικό το τι φάγαμε εμείς. Τι φάγατε, ό,τι καλό μας έδωσε ο Θεός σήμερα. Και του αλλάζεις κουβέντα. Δεν του ικανοποιείς την περιέργεια. Δεν του ικανοποιείς την περιέργεια του λαϊκού το τι φάγαμε, όσο φίλος και να είναι. Ή τι γίνεται το α ή το β και τα λοιπά. Όλα καλά, δόξα σε ο Θεός. Και ας μην είμαστε καλά. Όλα καλά, δόξα σε ο Θεός. Γιατί ο κοσμικός αλλιώς θα το καταλάβει. Ακόμα και ο κοσμικός που μπορεί να είναι η μάνα μας, ο πατέρας μας, ο αδελφός μας, η ξαδέλφη μας. Δεν μπορεί να καταλάβει πολλά πράγματα. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Και μπορεί να γίνω αιτία να σκανδαλιστεί ο λαϊκός.
Άρα η συμπεριφορά μου πρέπει να είναι πάρα πολύ χριστιανική και ευγενική. Θυμόσαστε σε κάποια άλλη στιγμή, μας έλεγε μέχρι πώς πρέπει να τρώμε. Το θυμόσαστε. Ποια είναι η συμπεριφορά στο τραπέζι ακόμα. Πώς τρως, ώστε με τον τρόπο σου να μην σκανδαλίσεις τον άλλον. Ο μοναχός είναι εικόνα του Χριστού. Ομοίως και η μοναχή είναι εικόνα της Παναγίας. Δεν μπορεί να σκανδαλίζει τον άλλον. Με τίποτα. Ούτε η μοναχή, ούτε ο μοναχός. Και παρέθεσε λοιπόν τον εαυτό του στον ηγούμενο και στους αδελφούς του για να τον γνωρίσουν. Δηλαδή είπε ποια είναι η ψυχική του κατάσταση. Για να ξέρουν με τι άνθρωπο έχουν να κάνουν. Και να μπορέσει να επιστρέψει στο μοναστήρι του. Αυτά ζήλεψαν. Δεν ζήλεψε κανένα στα κοσμικά του χαρίσματα του Αγίου Νείλου. Το ότι ήταν καλός έμπορας, το ότι ήταν δραστήριος, το ότι ήταν, είχε κάνει οικογένεια, το ότι ήταν επιτυχημένος στην κοσμική του ζωή. Δεν τα ζήλεψαν, λέει, αυτά κανείς. Αυτά που είδε ο ηγούμενος της Μονής Ναζαρίου και ήθελε να τον κάνει ηγούμενο, ήταν τα χαρίσματα τα πνευματικά που είχε. Αυτά που πρέπει να αποκτήσουμε και εμείς. Αυτά, λέει τώρα ο γέροντας. Υπάρχει κάτι, λέει στους μοναχούς του ο γέροντας Εμιλιανός, υπάρχει κάτι από αυτά που είναι δύσκολο να το κάνουμε, λέει, και εμείς. Δηλαδή τι είναι αυτό που είχε ο Άγιος και δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Η απλότητά του, η ευγένειά του, η ταπεινότητά του, η ειλικρίνειά του, η αγάπη του προς όλους. Και το ότι άφηνε τη ζωή του στα χέρια του Θεού. Τι λέει από αυτά εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αυτά ήταν τα χαρίσματα, λέει, του Αγίου. Τον οποίο μόλις τον είδε ο ηγούμενος της Μονής Ναζαρίου, είπε να σε κάνω ηγούμενο. Ποιο από αυτά, λέει, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Η μοναχική πολιτεία είναι μία τελειώτης. Η πολιτεία δηλαδή, ο τρόπος της ζωής μας είναι μία τελειότητα. Είναι μία ζωή χωρίς ελαττώματα. Χωρίς ελαττώματα. Είναι η ζωή των τελείων που αγωνίζεται ο άνθρωπος να φτάσουν στην κορυφή. Δεν είμαι έτσι όταν μπαίνω στο μοναστήρι. Ούτε θα γίνω τον πρώτο χρόνο. Ούτε θα γίνω τον δεύτερο χρόνο. Ούτε τον τρίτο. Ανεβαίνω σκαλή-σκαλή. Έχω όμως αυτό το φρόνημα. Δηλαδή τι, μέσα στο μυαλό μου θέλω να γίνω Άγιος. Θέλω να φτάσω εκεί στην τελειότητα. Πρέπει να διορθωθώ. Αλλά για να διορθωθώ πρέπει να βλέπω εγώ τα σφάλματά μου και ότι εγώ φταίω. Δεν μου φταίει ο διπλανός μου. Να ταπεινώνουμε. Να ταπεινώνουμε. Και να αφήνω τα πάντα στα χέρια του Θεού. Και να είμαι απλός. Και έτσι σιγά σιγά, λέει, τι θα με οδηγήσει, λέει ο Θεός. Προσέξτε, όχι θα φτάσω εγώ. Προσέξτε τι ωραία που το λέει. Θα με οδηγήσει ο Θεός στην τελειότητα. Δηλαδή εκείνος που θα με πάει δεν είναι ο εαυτός μου. Ο Θεός θα με οδηγήσει να φτάσω στην αγιότητα και στην τελειότητα. Η μοναχική λοιπόν πολιτεία είναι μία τελειώτης, η οποία όμως δεν απαρτίζεται από τμήματα. Είναι μία απλότητα που τη φτιάχνει ο ίδιος ο Θεός. Τη φτιάχνει το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, αρκεί να υπάρχει από εμάς ο ζήλος ο Αποστολικός. Αυτή τη ζωή λοιπόν φτιάχνει και γι' αυτό μας είπε την προηγούμενη φορά ο Άγιος και Γέροντας Εμιλιανός, τι μας είπε, ότι εάν δεν έχετε και δεν φτιάξετε τέτοιο μοναστήρι, καλύτερα μην το φτιάξετε. Και όπως σας είπα εγώ, έτσι πρέπει να είναι και η οικογένεια. Διότι κάθε οικογένεια είναι ένα μικρό μοναστήρι. Είναι μια κατοίκον εκκλησία. Αν δεν μπορείς να έχεις μια τέτοια
εκκλησία, μια τέτοια οικογένεια, καλύτερα μην παντρευτείς. Εάν δεν μπορείς να έχεις ένα τέτοιο μοναστήρι, με τέτοιους στόχους, με τέτοιους σκοπούς, καλύτερα μην το φτιάχνεις. Και τι είναι όλα? Είναι πράγματα που τα φτιάχνει ο ίδιος ο Θεός. Εμείς απλώς αφαινόμεθα στα χέρια Του, έχοντας αυτό το ζήλο, δηλαδή ποιο ζήλο, να τα αποκτήσω. Θεέ μου, δώστα και σε μένα. Και ο ίδιος ο Θεός, αν το ζητάμε, θα μας τα δώσει. Και την απλότητα και τη γαλήνη της ψυχής μας και όλα τα χαρίσματα που είχε ο Άγιος Νίλος, όπου εύχομαι να τα αποκτήσουμε όλοι μας. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.